Πάρτε μέτρα τώρα για να αποτραπούν χιλιάδε λουκέτα και νέε στρατιέ ανέργων το χειμώνα, κάλεσαν από το ρέθυμνο οι πρόεδροι τη ΓΕΣΕΒΕ και τη Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, μιλώντα για το εκρηκτικό κοκτέιλ τη ενεργειακή κρίση και τη ακρίβεια που οδηγεί σε βασανιστικό θάνατο το ελληνικό επιχειρήν και τα νοικοκυριά. Ένα 6,5% των επιχειρήσεων, σε πραγματικά νούμερα περίπου 50.000 επιχειρήσει, εκφράζουν το φόβο για άμεσο λουκέτο. Ελπίζουμε να υπάρξουν άμεσα μέτρα την πλευρά της πολιτείας έτσι ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να μην χαθούν επιχειρήσεις. Η ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι η πολιτεία πρέπει πέρα από δημοσιογονικούς χώρους υπάρχουν τρόποι χρηματοδότηση ώστε να περάσουμε την κρίση. Το ΦΠΑ είναι ένα σημείο που πρέπει να επαναφερθεί η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν είναι να γίνει άμεσα και γρήγορα αυτή η επαναφορά. Ο Νίκος Παπαθανάς που συμμετείχε σε εργασία στις 52ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών να ένα προς ένα τα μέτρα στήριξης από το καλάθι της νοικοκυράς και το επίδομα θέρμανσης. Που υλοποιεί η κυβέρνηση για να περιορίσει τι συνέπειε τη κρίση. Εκείνο όμω που υπογράμισε εμφατικά είναι πω το αίτημα για νέα οριζόντια μείωση του ΦΠΑ δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι των συζητήσεων. Το οριζόντιο μέτρο μείωση του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι, γιατί απλούστατα ο χώρο ο οποίο δημιουργείται από, το, από την ανάπτυξη δίνεται στοχευμένα, ε, στοχευμένα σε, στους συμπολίτε μας που το έχουν ιδιαίτερα ανάγκη. Σφοδρότατα, ενοχλημένα όμω από την αδικία που συντελείται σε βάρο των κριτικών, εμφανίστηκαν τα νησιωτικά επιμελητήρια ω προ την εξαίρεση τη Κρήτη από την επιδότηση μεταφορά καυσίμων σε νησιά. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για ρίσκο, ήταν η απάντηση. Η Κρήτη, σαφώ, είναι ένα μεγάλο νησί. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα νησιά. Θα πρέπει ε, να κατανοήσουμε ότι λειτουργούμε εντό ε, ενό δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την πορεία τη πολιτεία και του κράτου. Βρισκόμαστε σε μια εποχή με υψηλά επιτόκια και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στα μικρά νησιά λοιπόν που εφαρμόζεται το μεταφορικό ισοδύναμο των καυσίμων είναι οι αποδεδειγμένα μεγαλύτερε τιμέ και η δημοσιονομική ικανότητα του κράτου. Είναι απλά τα κριτήρια. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε ότι η Κρήτη εξαιρείται από κάποια παρέμβαση του κράτου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εμεί πρέπει να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα όπω και όλοι καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει Κρήτη, τι σημαίνει μικρότερα νησιά και μέχρι που φτάνει το χέρι μα. Τέλο, αυτό που τονίστηκε κατά τι εργασίε τη συνέλευση είναι ότι η πολιτεία, αν και χωρί μαγικέ συνταγέ, βρίσκεται και στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα τη Κρήτη, κατανοώντα τα προβλήματα επιβίωση που αντιμετωπίζουν. Οι μαγικέ συνταγέ δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμω μία μαγική λέξη που λέγεται συνεργασία. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, συνεργαζόμενοι με τα επιμελητήρια.